Στο Ράδιο 1 στους 90,5 με τον Απόστολο Τζεμιδάκη μίλησε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιουλίου ο επικεφαλής της παράταξης Ενεργασία για την Καβάλα, Νίκος Ξανθόπουλος, ο οποίος δηλώνει ότι είναι απόλυτα δικαιωμένος με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2021 και τη συζήτησή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας. Έχει έναν πίνακα τακτικών εσόδων όπου εμφανίζει στον κωδικό 3 έσοδα από ανταποδοτικά τέλη κλπ. Είναι αυτά τα ανταποδοτικά τέλη, είναι αυτά που πληρώνουμε όλοι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ στο Δήμο Καβάλα, στην προκειμένη περίπτωση εμείς οι Καβαλιώτες, για να έχουμε υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Λέει λοιπόν, 30 του 2020 συγκριτικά τα αναφέρει, 2.399.267,04, 30 του 2021, 4.085.598,13. Αυτό σημαίνει διαφορά 1.686.431,09. Προκύπτει λοιπόν ότι σε σχέση συγκριτικά με την περσινή περίοδο που ήδη το 2020, το τονίζω αυτό και πρέπει να μας μείνει στο μυαλό, ήταν αυξημένα τα δημοτικά τέλη λόγω της απόφασης που είχε πάρει ο κύριος Μουριάδης, η ομάδα του αποκλειστικά, τον Δεκέμβριο του 2019 και με την οποία αύξησε τα ανταποδοτικά τέλη 45%. Σε σχέση λοιπόν με αυτή την περσινή περίοδο είμαστε 1.686.000 επιπλέον. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία και την πρωτοβουλία που είχα πάρει τότε αντιμετώπισα τη μήνυ της διοίκησης Μουριάδη. Ανεύθυνο, με ανεβάζανε, επικίνδυνο με κατεβάζανε. Ότι προσπαθώ να τραβήξω επάνω μου τα φώτα της προβολής χωρίς να με ενδιαφέρει το καλό της Καβάλας, ότι ο Δήμος θα πάει στα βράχια. 1.200 κοσμητικά επίθετα την περίοδο εκείνη μάζεψα στο πρόσωπό μου. Ήρθε αυτή η πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε όχι από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Οφείλω αυτό να το θυμίζω και να το τονίζω. Τώρα που τα στοιχεία που παρέδωσα στην Οικονομική Επιτροπή δείχνουν αυτό το πλεόνασμα συγκριτικά με το 2020, θα έχουν το κουράγιο να πούν ότι ναι, κάναμε λάθος. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς στα λάθη, αρκεί αυτά τα λάθη να τα αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ναι. Βεβαίως στην ερώτηση που μου κάνει και στην αφορμή μου δίνεται, δεν μπορώ να μην δεν κακίσω και μέσα μαζικής επικοινωνίας, ραδιόφωνα, εφημερίδες, οι οποίες για τα αποδοτικά μιλούσαμε και με ανεβάζανε εκπρόσωπο τους ώρα, με καταβάζανε εκπρόσωπο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τη μνησικακία τους, την εγωπάθειά τους και να παραπλανήσουν τους Καβαλιώτες. Τελικά ο Ξανθόπουλος το μόνο που επιδιώκει είναι η προβολή. Απάντηση σε όσα δήλωσε στο Ράδιο 1 στους 90,5 ο επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία για την Καβάλα Νίκος Ξανθόπουλος, έδωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιάννης Προμούσας, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του ότι τα έσοδα που ανακοινώθηκαν στη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2021 είναι με τους παλιούς συντελεστές. Κοιτάξτε κύριε Τεπιδάκη, είναι ικανοποιητική η πορεία των εσόδων κατά το τρίμηνο που διανύσαμε. Έχουμε εισπράξει περίπου τα μισά από τα τακτικά έσοδα. Είχαν προϋπολογίσει 20 εκατομμύρια περίπου και έχουμε εισπράξει 9.776 για την ακρίβεια. Εισπράξαμε το 48,75% των τακτικών εσόδων, σχεδόν τα μισά. Και ουσιαστικά από τη στιγμή που έχουμε διανύσει ήδη τη μισή χρονιά, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και στους στόχους που έχουμε θέσει. Και είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό. Επίσης, θα έλεγα ότι υπάρχει μια υστέρηση στα μισθώματα, στις προσόδους από την ακίνητη περιουσία. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι σχεδόν τα περισσότερα κίνητα τα οποία μισθώνει ο Δήμος είχαν απαλλαγή ως και 100% του μισθώματος. Εδώ όμως βέβαια πρέπει να πω ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εσόδων. Έχουν ψηφιοποιήσει όλα τα μισθώματα, τα έχουν ανεβάσει στην ΑΔΕ και προσδοκούμε να πάρουμε την αναλογία που θα δώσει η κυβέρνηση από τα έσοδα τα οποία έχουμε χάσει. Υπάρχει μια πολύ καλή πορεία από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών. Είχαν προϋπολογίσει 7.700 και έχουμε εισπράξει μέχρι στιγμής 4.085, δηλαδή έχουμε εισπράξει πάνω από τα μισά. Και είναι πολύ ικανοποιητική η πορεία των εσόδων από τα ανταποδοτικά. Υπάρχει μια υστέρηση στα έκτακτα έσοδα, τα οποία όμως οφείλονται κυρίως και εξαρτώνται μέσα από τις επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών από την κεντρική διοίκηση, όπου ήταν λιγότερα εν συγκρίση με άλλες χρονιές ή με άλλες περιόδους.
Για να μην κουράζει τον κόσμο πολλά νούμερα, είμαστε περίπου στο 40% των προϋπολογιστέντων εσόδων από αυτά που έχουμε, από αυτά που έχουμε εισπράξει, είναι ουσιαστικά στο 40% από τα προϋπολογιστέντα. Είναι ένα πολύ καλό νούμερο, θα έλεγα, αναλογιζόμενη την πανδημική κρίση που έχουμε διανύσει όλη αυτή την περίοδο και την ύφεση που είναι φυσικό και επόμενο να έχει εισπράξει και η ίδια η τοπική κοινωνία, όπως και η παγκόσμια οικονομία. Και με όλες αυτές τις συνθήκες και τηρωμένων των αναλογιών και με το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό στο τμήμα εσόδων και στις οικονομικές υπηρεσίες δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, πιστεύω ότι είναι αρκετά ικανοποιητική η κατάσταση των εσόδων. Προς το παρόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς έχουμε προϋπολογίσει 7.700, έχουμε εισπράξει πάνω από τα μισά, αλλά τα έχουμε εισπράξει με τους παλιούς συντελεστές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δώσαμε τους νέους συντελεστές στην ΔΔΕ αρχές Απριλίου. Και αυτοί συμπεριλήφθησαν στον λογαριασμό της ΔΕΗ που ήρθε πριν λίγες μέρες. Αυτά εμείς θα τα εισπράξουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, αυτά που έχουμε εισπράξει είναι με τις παλιές τιμές. Στην επόμενη τριμηνία θα είμαστε θέση να δούμε κατά πόσο είχε αντίκτυπο θετικό ή όχι η μείωση των εσόδων στα έσοδα του Δήμου. Να το τονίσουμε για να μην δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις, και το λέω αυτό γιατί και στην Οικονομική Επιτροπή ετέθηκε το ερώτημα από τον κύριο Καλαταρίδη, του το εξηγήσαμε και έγινε αποδεκτό. Κατά συνέπεια λοιπόν το τονίζω ότι τα έσοδα που έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτή τη στιγμή και είναι πάνω από τα μισά είναι με τις παλιές τιμές. Στο επόμενο τρίμηνο θα δούμε αν η μείωση των συντελεστών έχει δώσει και μείωση ή όχι στα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου.